Λοιπόν, ξεκινώ με το θέμα που λέγαμε πριν λίγο και που δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν του έχει δοθεί η προσοχή που ενδεχομένως θα του έπρεπε. Μιλάω για τις εξελίξεις που έχουμε και στην Ευρωβουλή, που ουσιαστικά δεν συνιστούν αναγνώριση του ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά σε ό,τι αφορά στην την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Frontex στα ελληνικά σύνορα. Είναι προς τιμή του Ευρωκοινοβουλίου ότι έχει έβγαλε αυτή την απόφαση. Όμως, δυστυχώς, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Βορύδης. Δεν γνωρίζουμε αν και εμείς κάνουμε αυτό το έγκλημα. Ναι. Ουσιαστικά τι γίνεται εδώ. Ένα διπλό παιχνίδι. Από τη μία μεριά αρνούνται ότι το κάνουν. Την ίδια στιγμή, όχι μόνο ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Ορμπάν, η κυρία Φοντερ Λάιεν, ο κύριος Σόλτς, κλείνουν το μάτι στην εγχώρια ακροδεξιά. Το κάνουμε. Το κάνουμε. Γιατί γνωρίζουν ότι η ακροδεξιά θέλει, πώς το είχε πει ο κύριος Πλεύρης κάποτε, αίμα στο Αιγαίο. Ναι. Έτσι μόνο. Θα αποτραπούν. Αποτροπή χωρίς θανάτους δεν γίνεται. Έτσι. Νομίζω αυτό ήταν το. Οπότε από τη μία μεριά το αρνούνται και από την άλλη μεριά κλείνουν το μάτι στην ακροδεξιά. Το κάνουμε. Είδατε τι σπουδαίοι που είμαστε. Είδατε τι μάγκες που είμαστε. Πρόκειται για ένα έγκλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην ανθρωπότητα. Εναντίον της ανθρωπότητας. Μιλώ με όρους που είναι πολύ αιχμηροί, αλλά γνωρίζοντας ακριβώς αυτό που λέω. Γιατί αν το σκεφτούμε, ας το πάρουμε γενικότερα. 1000 χρόνια τώρα η Ευρώπη εξάγει μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Κάποιες φορές και οπλισμένους. Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία, Αφρική. Υπεριαλισμός. 1000 χρόνια. Τώρα τι έγινε. Γεράσαμε. Το δημογραφικό. Ο υπόλοιπος κόσμος είναι πολύ πιο νέος. Έχουν αντιστραφεί οι μεταναστευτικές ροές. Και τι κάνουμε. Ουσιαστικά, βάζουμε τους νέους και τις νέες που υπηρετούν στο λιμενικό μας, και εμείς, και οι Ιταλοί και άλλοι, να πνίγουν ανθρώπους για να αποτρέψουμε τις μεταναστευτικές αυτές ροές. Πρόκειται για ένα έγκλημα απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην ανθρωπότητα, απέναντι στον εαυτό μας, γιατί σε τελική ανάλυση. Αυτή η στροφή προς την ακροδεξιά και στο μισανθρωπισμό, γιατί είναι ένας ενορχιστρωμένος στρατηγικός μισανθρωπισμός. Τι κάνει. Τοξικοποιεί τις δικές μας κοινωνίες. Γιατί όταν χτίζεις ένα τείχο, όπου έχει στηθεί ένα τέτοιο τείχος, είτε είναι στην Ιερουσαλήμ, στα Παλαιστινιακά εδάφη, είτε είναι μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών, είτε είναι στον Εύρο, είτε είναι στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ, μεταξύ Καθολικών, όπου στείνεται τείχος, δήθεν στο όνομα της ασφάλειας, καλλιεργείται η ανασφάλεια, τίποτα καλό δεν φύγεται. Στη σκιά ενός τείχους. Ήμουν στην Αλεξανδρούπολη πρόσφατα. Οι μόνες βιομηχανίες μας είναι ο στρατός, εκτός φυλακή, η αστυνομία. Και τελικά η Ευρώπη κάνει κακό στον εαυτό της. Χρησιμοποιήσατε πριν έτσι μια βαριά κουβέντα. Βάζουμε, είπατε, αν το σημείωσα σωστά, τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού να πνίγουν ανθρώπους. Είμαι βέβαιος ότι αν κάνουμε τώρα μια βόλτα στο Twitter, θα βρούμε τουλάχιστον 5-10 που θα γράφουν: ο Βαρουφάκης λέει αυτά που λέει ο Ερντογάν. Τι θα απαντούσατε σε αυτό? Το λέω γιατί γενικώς όποιος ασκεί κριτική για τη διαχείριση του προσφυγικού στη χώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να τον ταυτίσει, είτε λέγεται Βαρουφάκης, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι και κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ κλπ. Καλά, για τις ΜΚΟ δεν το συζητώ. Επιχειρούν να τον ταυτίσουν με την τουρκική προπαγάνδα. Το έχετε ακούσει, το ξέρετε. Δεν είναι εύκολο όταν αναγκάζεσαι να πεις πράγματα που λένε και άνθρωποι τους οποίους αντιπαλεύεις. Παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. 2010. Βγαίναμε εμείς, κάποιοι από εμάς, και λέγαμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και τα μνημόνια ήταν καταστροφικά για τη χώρα. Το έλεγε και η Χρυσή Αυγή. Τι σημαίνει αυτό, επειδή το έλεγε η Χρυσή Αυγή, δεν θα το πω εγώ. Θα τους παραδώσω την αλήθεια στους Χρυσαυγίτες. Το ερώτημα δεν είναι αν το λέει ο Ερντογάν. Το ερώτημα είναι η Ελλάδα θωρακίζεται πνίγοντας μετανάστες στα ανοιχτά της Λέσβου. Ή αποδυναμώνεται, τοξικοποιείται. Απομονώνεται από τους προοδευτικούς ανθρώπους του κόσμου. Εγώ θεωρώ είναι το δεύτερο. Οπότε ο Ερντογάν εξυπηρετείται από την πολιτική της Μητσοτάκης ΑΕ και της Frontex και του Σόλτς και της κυρίας Φοντερ Λάιεν στο Αιγαίο.